Οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν με φόντο τη μετάλλαξη Δέλτα. Η Ελλάδα από πορτοκαλί που είναι σήμερα θα γίνει κόκκινη για την Τσεχία από τη Δευτέρα, γεγονός που συνεπάγεται καραντίνα 5 ημερών και 2 τεστ αντιγόνου και PCR για τους μη εμβολιασμένους ή για όσους δεν έχουν νοσήσει. Πρόκειται για μια δυσάρεστη εξέλιξη για τη χώρα μας, καθώς τουρίστες από την Τσεχία αποτελούν φέτος σημαντικό αιμοδότη του ελληνικού τουρισμού. Από Τσεχία, δυστυχώς, όσοι επιστρέφουν, εκτός το PCR test που πρέπει να έχουν, πρέπει να κάθονται και 5 μέρες καραντίνα. Υποχρεωτικά, ναι. Οπότε αυτό θα μας βλάψει σίγουρα. Και φέτος η Τσεχία είχε αρκετό κόσμο, οπότε θα είναι ένα πλήγμα. Αλλά σε ελπίζω τώρα ότι σε 15 μέρες που θα ξαναπαρθεί η απόφαση να αρθεί. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ο Υπουργός Τουρισμού θέλησε να υποβαθμίσει το ζήτημα αναφορικά με τα στοιχεία του ECDC, μιλώντας πρόσφατα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Σαλαπάτα. Είδαμε το χάρτη του ECDC, ο οποίος μας τοποθετεί, μας χρωματίζει με κόκκινο χρώμα. Θέλω να μας δώσετε τα φώτα σας, να μας εξηγήσετε τι σημαίνει αυτή η διαφορά και πώς επηρεάζει, αν επηρεάζει, ταξιδιώτες οι οποίοι έχουν ήδη κανονίσει να έρθουν στην Κρήτη ή σκοπεύουν να ταξιδέψουν στην Κρήτη. Δεν σημαίνει τίποτα από μόνος του. Δηλαδή αυτός ο χάρτης απλώς είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιεί κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Υπάρχουν κάποιες χώρες όπως το Βέλγιο που αυτόματα παίρνει κάποια μέτρα, άρα θα δούμε τις επόμενες μέρες μια αλλαγή στους κανόνες που ισχύουν για κάποιες χώρες. Κάποιες άλλες χώρες το λαμβάνουν υπόψη, αλλά δεν είναι αυτοματοποιημένη η διαδικασία. Δηλαδή, αν δούνε κάποια στοιχεία όπως μια σταθεροποίηση, μπορεί να περιμένουν μια εβδομάδα να δούνε μήπως ξαναπέσει πάλι και δεν κάνουν πολλά μπρος-πίσω. Τα νέα δεδομένα αποτελούν πλήγμα και για το νησί μας, σχολίασε ο Νίκος Χαλκιαδάκης, ο οποίος αναφέρθηκε και στις μειωμένες αφήξεις τουριστών από την Αγγλία. Τώρα που μιλούσαμε με τον αερολιμενάρχη, μου είπε ότι έχουν έρθει εχθές και 2 πτήσεις εντελώς άδειες. Από Αγγλία. Ναι, αλλά πιστεύω ότι όταν ξεκινήσουν και τα ταξιδιωτικά γραφεία, που η TUI θα ξεκινήσει μέσα στη βδομάδα, 27 νομίζω του μήνα, και η JetTwo, από ό,τι έχουν πει, οπότε από τότε θα αρχίσει πιο μαζικός τουρισμός. Από Αγγλία, ναι. Ο τόπος σας είναι όμορφος. Είμαι από τη Γερμανία και θα κάνω διακοπές για 8 ημέρες. Σήμερα ο καιρός είναι καλός για μία βόλτα στην πόλη. Νιώθω ασφαλής. And do you feel safe? Yes. Ο τηλεοπτικός φακός βρέθηκε στη σταλίδα καταγράφοντας τη δυσαρέσκεια των επαγγελματιών στον χώρο της εστίασης. Από φαγητά αυτοί όλοι που είναι όλοι κλούσιγκου και όλα αυτά τα μαγαζιά, η εστίαση δηλαδή, έχει πρόβλημα τώρα μετά το όλοι κλούσιγκου χρόνια τώρα. Ένα παραπάνω φέτος είναι πολύ μετρημένη. Εγώ δουλεύω εδώ πέρα βασικά γιατί είμαι πολλά χρόνια με παλιούς πελάτες, 75%. Είναι πιο μαζεμένοι και αυτοί. Από τη μια πλευρά κοιτάζουν έτσι να το περάσουν στο πόδι με ένα τόστ, με ένα σάντουιτς. Μπορεί μια φορά τη βδομάδα να πάει να φάει κανονικά με τη γυναίκα. Δυσαρέσκεια επικρατεί και στον εμπορικό κόσμο, αντιθέτως ικανοποίηση επικρατεί στον χώρο ενοικιάσεων αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Ειδικά τον τελευταίο μήνα, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, έρχονται κρατήσεις συνέχεια. Υπάρχει ροή, παρότι δεν έχουν έρθει οι Άγγλοι, έχουμε όλους τους υπόλοιπους πελάτες. Γερμανούς, Αυστριακούς, Ολλανδούς πολλούς και πάει καλά, κινείται καλά η αγορά. Πολύ χαλιά. Έχει λίγο κόσμο και αυτός που είναι δεν ψωνίζει. Δυστυχώς. Ούτε δωράκι, τίποτα. Τίποτα. Πολύ χαλιά. Οπότε είστε κάτω από το 2019 πόσο? 70 με 80%. Την ίδια ώρα ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία των αφήξεων τουριστών στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Αυτό το Σαββατοκυριακό αφήχθησαν περίπου 24.000 τουρίστες, με τη χώρα μας να παραμένει στους κορυφαίους υπροτιμής προορισμούς, καθώς είναι στις πρώτες επιλογές των τουριστών. Πολωνία είναι η ευχάριστη έκπληξη και της δεύτερης αυτής χρονιάς. Η Γαλλία. Το καλό είναι ότι είμαστε στις πρώτες θέσεις σε κάθε χώρα σε σχέση με τους προορισμούς του εξωτερικού του.